Κοιτάξτε, καταρχά, τέτοια δηλώσει δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε από στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση και εκλεγμένου βουλευτέ. Εγώ νομίζω ότι αναδεικνύονται δύο ε, ζητήματα από αυτή τη συζήτηση που γίνεται που έχουν επικίνδυνε απολύξει. Ποια είναι αυτά, πρώτον, δεν φύγεται καθόλου το ζήτημα τη επιθετικότητα τη ίδια τη κυβέρνηση τη Τουρκία και τη αστική τη τάξη. Η αστική τάξη τη Τουρκία και η κυβέρνησή τη είναι επιθετική και προκλητική, ακριβώ επειδή, όπω το εξέφρασαν οι συνομιλητέ, θέλει να ανήκει και ανήκει στο δυτικό κόσμο και ο λεγόμενο δυτικό κόσμο, μέσα εισαγωγικά δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, την θέλουν μέσα για να θωρακιστεί η νοτιοανατολική του πτέρυγα. Αυτό είναι το έδαφο από το 1974 μέχρι σήμερα, όπου δημιουργεί διαρκώ την προκλητικότητα, την. Ε, επιθετικότητα τη Τουρκία σε βάρο κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Ελλάδα με απαραί... απαράδεκτες πραγματικά αιτιάσει και αξιώσει. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι. Ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά αυτό που έχουμε πει εμεί, σαν ΚΚΕ, από την αρχή. Τότε με τις διά... τα διάφορα χαστούκια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται ψηφίσματα ή τι δηλώσει του Μενέντε κτλ ότι η κυριαρχία, η εθνική κυριαρχία μια χώρα και τα κυριαρχικά τη δικαιώματα δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από καραμπόλα που θα γίνει σε μια ψηφοφορία τη Βουλή κάποιου άλλου κράτου ή μια κοινοβουλευτική επιτροπή των ΗΠΑ ή ενό ψηφίσματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο υπάρχει το υπόβαθρο που περιγράψαμε πριν, η ένταξη δηλαδή στα σχέδια, τα επικίνδυνα, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν την Τουρκία μέσα γιατί είναι, όπω οι ίδιοι λένε, στρατηγικό εταίρο και τη φυσάνε αέρα στα πανιά τη από όλε τι μπάντε. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα που θέλουν να λύσουν προ όφελο δικό του, το οποίο είναι το ζήτημα τη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο. Και αυτό δημιουργεί συνεχώ θερμέ αιστείε που μπορούν σε μία όξυνση να φέρουν κοντά και ένα διαφορετικό ενδεχόμενο. Και γι' αυτό ο ελληνικό λαό πρέπει να το έχει υπόψη του, πρέπει να παλέψει ενάντια στην εμπλοκή τη χώρα όπω σήμερα κλιμακώνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και βεβαίω να συνεργαστεί με εκείνε τι δυνάμει και μέσα στην Τουρκία, οι οποίε απορρίπτουν αυτά τα σχέδια, που είναι για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκία, με το οποίο εμεί έχουμε μια πάρα πολύ καλή σταθερή συνεργασία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, υπάρχει και εδώ μια. Ε, εντάξει, η συζήτηση και τα επιχειρήματα που τίθενται στο τραπέζι έτσι είναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει και με άλλε συλλογέ που περιέχουν αποτελέσματα μέσα τα οποία είναι αποτελέσματα κλοπή αρχαιοκαπηλεία. Και στη χώρα μα. Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό, το Μουσείο Γουλανδρή είχε φέρει τη συλλογή Stern. Επί τη ουσία, δηλαδή, κάνει κάποια μέτρα τα οποία αιτιολογούν την αρχαιοκαπηλεία που γίνεται. Έτσι. Δεν λέω ότι είναι αυτό, αλλά λέω ότι εδώ υπάρχουν πολλές επικίνδυνε. ή το ζήτημα με το... το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, υπάρχουν μια σειρά ζητήματα Σε ανοιχτά. Συνταγή και εσείς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, επίσημη ενημέρωση για αυτό μια... το θέμα. Το θέμα είναι το εξή. Γιατί σήμερα και με τι σκοπό προσπαθεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει ότι θα κλείσει μια συμφωνία με αυτού του όρου, γιατί αυτά τι διαρροέ που έχουμε δει και στο Guardian και σε άλλε εφημερίδε που έχουν δηλώσει. Αλλά και το και στο τέλο αναδιπλώθηκε και ζητούσαν συγγνώμε. Μην του έχουμε πει Μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ζητήσει. Αυτό δεν κάτι. για Ευαγγέλιο. Αυτό δεν αποδεικνύει κάτι που λέτε. Δηλώσει του κυρίου Γεραπετρίτη διάβασα εγώ στα ξένα μέσα. Δεν διάβασα άλλων δηλώσει. Υπουργών τη κυβέρνηση διάβασα εγώ. Τι είπε ο κ. Γεραπετρίτη. Ότι δεν συζητάμε την επιστροφή. Συζητάμε την έκθεση. Ταυτόχρονα το Βρετανικό Αλέτης. Μουσείο αναγγεί, το αναγγέλει ότι θα ανοίξει παράρτημα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η συζήτηση. Το θέμα είναι γιατί σήμερα που πραγματικά ο ελληνικό λαό βρίσκεται σε μια πάρα πολύ άσχημη θέση, φαντάζομαι θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Μια θέση για την οποία την άσχημη με τα τσακισμένα δικαιώματα που αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, την κύρια και τη βασική ευθύνη την έχει η κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Με τον τρόπο που διαχειρίστηκε όλα αυτά τα ζητήματα. Και την πανδημία, και το ζήτημα τη ακρίβεια, του πληθωρισμού, τη ενεργειακή φτώχεια. Γιατί σήμερα προσπαθεί να δημιουργήσει δηλαδή άλλο ένα αφήγημα να αφαιρέσει κριτήριο, το οποίο σήμερα είναι κριτήριο ψήφου για τον ελληνικό λαό, η διαχείριση δηλαδή η οποία έκανε. <κυκυκυκ> με συγχωρείτε. Άρα ας. αυτό νομίζω είναι το βασικό ζήτημα. Σαφώ η θέση δική μα είναι συγκεκριμένη, ότι πρέπει να επιστρέψουν χωρί περιστροφέ τα γλυπτά, τα μάρμαρα, ό,τι έχει αφαιρεθεί από την Ελλάδα και αποτελεί η ιστορική τη κληρονομιά. Έχουμε τοποθετηθεί με ερωτήσει και πριν από έξι μήνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν ήταν η Βρετανία ακόμη μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απαντήσει που παίρναμε και από την Κομισιόν ήταν πάντα οι ίδιες, ότι εμεί δεν έχουμε αρμοδιότητα, δεν μπορούμε να πούμε κτλ. Και, μάλιστα σε ψήφισμα τη τελευταία ολομέλεια του Δεκεμβρίου, με θέμα τον πολιτισμό, υπάρχει συγκεκριμένο εδάφιο το οποίο αναφέρεται στου κλεμμένου πολιτιστικού τη Αμπρού και δεν κάνει ούτε μία αναφορά στα Ελληνίδια Μάρμαρα. Ούτε μία αναφορά. Το οποίο εμεί μόνο το καταψηφίσαμε δεν από του Έλληνε τε... Έχεις... Το μοντέλο που εφαρμόζεται και στην Ιβυρική Χερσόνησο είναι πάνω κάτω το ίδιο μοντέλο που εφαρμόζεται και εδώ. Απλά είναι διαφορετικό το πώ επιλέγουν να κατανέμουν οι κυβερνήσει εκεί τα διάφορα επιδόματα, εφάπαξ, σε ποιου κτλ. Και, και αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά και στι δύο περιπτώσει, αυτό που κερδίζει είναι μεγάλη όμιλη, για παράδειγμα, τη ενέργεια και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και μία σταθερά στην πολιτική που ακολουθεί και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Και στην πανδημία και στην ενεργειακή κρίση και στον πληθωρισμό και στην ενέργεια. Ποιου ωφέλησε με τα δεκάδε δισεκατομμύρια, του φαρμακοβιομήχανου, του εφοπλιστέ, του μεγαλοξενοδόχου, του tour operators, τι ανανεώσιμε πηγέ, στον κατασκευαστικό τομέα. Ποιο έμεινε να τα πληρώνει, εργάτε και υπάλληλοι με τσακισμένου μισθού, εσύ. Εθνικό σύστημα υγεία αθωράκιστο, ξεθεωμένη η υγειονομική και σε τελική ανάλυση, οι επαγγελματίε φεσωμένοι. Αυτά είναι τα μέτρα που πήρε. βεβαίως εδώ, για να είμαστε, για να μην κάνουμε μόνο μια συζήτηση στον αέρα. Εί είχε, Βεβαίω, είχε και χορηγό η κυβέρνηση σε όλα αυτά τα μέτρα που πήρε. Και ο καλύτερο χορηγό τη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν το λέω μόνο τώρα που έχει προκύψει το ζήτημα με τι ελλείψει των φαρμάκων, όπου τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπω σταθούν και όπου βρεθούν, υιοθετούν την ίδια επιχειρηματολογία τη κυβέρνηση που οδηγεί στην αύξηση του κόστου που θα την πληρώσει πάλι ο λαό. Θα σα απαντήσω τώρα γιατί δεν έχει άλλο χρόνο. Κύριε Φίλιπ, πριν έχει σα πω και για όλα αυτά τα οποία έλεγε και ο κύριο Μπίτσα πριν, ειδικό φόρο κατανάλωση. Μα πριν από δύο μήνε έγινε συζήτηση για το αν θα συνεχιστεί αυτό ο φόρο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή ψήφισε τι φοροαπαλλαγέ για του εφοπλιστέ, για το αφορολόγητο πετρέλαιο. Και Άρα το... λοιπόν, εκεί κρινόμαστε όλοι. Το ΚΚΕ έκανε πέντε προτάσεις συγκεκριμένε, ε. τροπολογίε, ε. ενάντια στου πληστηριασμού, επαναφορά 13-14 της σύνταξη, αύξηση του εισοδήματο σε αυτά τα μέτρα για να μπορέσει να ανασάνει ο λαό. Και είτε με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτέ μείναν στο σιρτάρι. Ε.